χαμένος κύριος Χοχό. Αυτός ήταν ο τίτλος της παιδικής παράστασης που έγραψε και σκηνοθέτησε η Βούλα Γιαγκάζογλου και παρουσιάστηκε το βραδύ της Τρίτης στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο των Αστεριών. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να συγκεντρωθούν τρόφιμα, παιχνίδια και ρούχα για παιδιά που το έχουν ανάγκη. Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Σερών και Νιγρήτης, ενώ την διοργάνωση είχε η Series Basketball Academy και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ονειροδητές. Θα πρέπει να το ερευνήσουμε. Γιατί να ερευνήσετε, τι θα πάτε, να χάσω αυτή την ψυχραιμία μου και την υπομονή μου. Μπορείτε να μου πείτε ποιος σας είπε όλες αυτές τις βλακίες. Να έρθει το κάθε παιδί από αυτά για να δείξει την προσφορά που μπορεί να κάνει το κάθε παιδί και να δώσει ο καθένας ό,τι μπορεί, γιατί το πιο σημαντικό είναι να μάθουμε στα παιδιά τον εθελοντισμό, ειδικά αυτές τις Άγιες Μέρες. Έχουμε σκοπό να κάνουμε καλύτερους αθλητές στο γήπεδο και καλύτερους ανθρώπους στην κοινωνία. Γι' αυτό δίνουμε την ευκαιρία στα δικά μας παιδιά και στα παιδιά όλης της πόλης να μάθουν τις μέρες αυτές την έννοια της φιλανθρωπίας. Μα θέλουμε σαν τη μινεράιδα της χαράς. Τι και έφερα. Ό,τι να είναι. Τι λες παιδί μου, πλάκα κάνεις. Θες να πιστέψεις ότι υπάρχουν νεράιδες. Μικρό, πες μας και εσύ γίνεται. Όχι, φυσικά και δεν γίνεται, δεν υπάρχουν νεράιδες. Η αίθουσα του θέατρου ήταν κατάμεστη κυρίως από παιδιά τα οποία θέλησαν να παρακολουθήσουν άλλα παιδιά να πρωταγωνιστούν σε μια παράσταση. Σκοπός ήταν να φέρουν μαζί τους παιχνίδια και ρούχα για να βοηθήσουν το έργο της Μητρόπολης. Να καταλάβουν δηλαδή τι εστί αλληλεγγύη και εθελοντισμός. Όσοι θέλουν βέβαια μπορούν ακόμη και σήμερα να επισκεφθούν την Κυβωτό της Αγάπης και να προσφέρουν και εκεί παιχνίδια αλλά και τρόφιμα για όσους συμπολίτες μας και όσα παιδιά έχουν ανάγκη. Στις Άγιες Μέρες που διανύουμε, καλό θα είναι τα παιδιά να παραδειγματιστούν από μας και να τα εντρυφήσουμε με την έννοια της ελεημοσύνης, της αλληλεγγύης και της αγάπης. Γιατί αυτά δίδαξε ο Χριστός μας και γι' αυτά προσπαθούμε και πασχίζουμε καθημερινά. Αν μάθουν τα παιδιά μας το πώς πρέπει να αντιδρούν στη σημερινή κοινωνία, το να βοηθάει ο ένας τον άλλον, αυτός που μπορεί να δίνει σε αυτόν που έχει ανάγκη, τότε θα ζήσουμε σε μια καλύτερη κοινωνία που θα ξεκινάει από εδώ, από την πόλη μας, στη χώρα μας και γενικότερα στον κόσμο. Τα παιδιά είναι το μέλλον και το χαμόγελό τους είναι η ελπίδα η οποία πλανάται και έχει ανάγκη ο κόσμος μας. Αυτά τα παιδιά να τα οδηγήσουμε στον εθελοντισμό και στην ελεημοσύνη και να φέρουν μαζί τους αυτά που δεν χρειάζονται. Τα παιχνίδια και τρόφιμα για να μπορέσουμε μέσα από τις δράσεις μας οι οποίες εξυπηρετούν εκατοντάδες οικογένειες οι οποίες έχουν παιδιά, να τα δώσουμε και να το μοιράσουμε σε αυτές τις οικογένειες για να έχουν και αυτά τα παιδιά χαμόγελο, ελπίδα και χαρά αυτές τις Άγιες Μέρες.